Citroën AMI. Μικρό και ηλεκτρικό. Είναι αυτοκίνητο? Δεν θα το έλεγα. Είναι παιχνίδι? Θα μπορούσε. Τελικά, τι είναι? Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον microcar, που σημαίνει ένα μικρό, πολύ οικονομικό και απίστευτα ευέλικτο αυτοκίνητο για την πόλη, για το κέντρο της πόλης. Εντάσσεται δηλαδή στη λογική της μικροκινητικότητας. Οχήματα που είναι ιδανικά για αστικές μετακινήσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια στις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν ήταν διαδεδομένα. Η Citroën μας συστήνει τη συγκεκριμένη κατηγορία με το AMI, που σε αντίθεση με ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, είναι πιο όμορφο και επώνυμο. Μικρό και χαριτωμένο αισθητικά, έχει πόρτες που ανοίγουν ανάποδα μεταξύ τους και χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και το εμπρός και πίσω μέρες που είναι σχεδόν ολόιδια. Είπαμε όμως, δεν είναι κλασικό αυτοκίνητο. Το AMI αφήνει πίσω του την πολυπλοκότητα, το μεγάλο βάρος, τα υψηλά κόστη χρήσης και το άγχος της μεγαλούπολης και κάνει το παρκάρισμα παιχνίδι και τις μετακινήσεις απλές και ιδιαίτερα οικονομικές. Φορτίζεις την μπαταρία του σε οποιαδήποτε μπρίζα και ξεκινάς. Αν ψάχνετε για κυβότιο, δεν υπάρχει. Υπάρχουν τρία κουμπιά αριστερά από το κάθισμα, από όπου επιλέγει ο οδηγός κίνηση εμπρός ή πίσω και νεκρά. Τόσο απλά. Το AMI ακολουθεί με άνεση την κίνηση της πόλης με ταχύτητα έως 45 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι κάπως σκληρός στις λακκούβες, αλλά το συνηθίζεις γρήγορα. Στρίβει εύκολα, παρότι δεν έχει υδραυλικό τιμόνι και έχει απίστευτα μικρό κύκλο στροφής. Με μήκος μικρότερο από 2,5 μέτρα, παρκάρει παντού, ακόμα και κάθετα. Επιπλέον, παρκάρει εύκολα στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης της Αθήνας, αφού είναι ηλεκτρικό. Ελεύθερα άλλωστε κινείται και στο δακτύλιο, καθημερινά. Μια πλήρης φόρτιση στο σπίτι διαρκεί 3 ώρες με κόστος περίπου 1,5 ευρώ. Έπειτα μπορείτε να κάνετε έως και 75 χιλιόμετρα πριν το ξαναβάλετε σε μπρίζα. Τραβώντας απλώς το μακρύ καλώδιο που είναι κρυμμένο στο πλαίσιο της πόρτας του συνοδηγού. Αν χρειαστεί να το φορτίσετε σε δημόσιο σταθμό φόρτισης, υπάρχει ειδικός αντάπτορας. Ο χρόνος παραμένει ίδιος, ενώ το κόστος υπολογίζεται το στα 2,5 με 3 ευρώ. Η εμπειρία με το AMI εστιάζει στην πρακτικότητα και στηρίζεται στην απλότητα. Οδηγός και συνοδηγός έχουν άπλωτο χώρο, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετές θήκες, ένα βολικό άγκιστρο για τσάντες και χώρος για μια βαλίτσα. Ανέσεις όπως ο κλιματισμός, οι ηλεκτρικές σκλειδαριές και τα ηλεκτρικά παράθυρα απουσιάζουν. Από την άλλη, μπορείτε να κάνετε το κινητό σας κεντρική οθόνη και να έχετε άμεση πρόσβαση στη μουσική σας, τους χάρτες και τις αγαπημένες σας εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να βλέπετε πληροφορίες για το όχημα, τη διαθέσιμη αυτονομία, τις διαδρομές σας και τα κοντινά σημεία φόρτισης μέσω του δωρεάν My AMI App και της προαιρετικής υπηρεσίας DAT@AMI. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, εξαερισμό, θύρα USB και πανοραμική γυάλινη οροφή. Είπαμε, απλά και πρακτικά. Προαιρετικά, διατίθεται διακοσμητικά και αξεσουάρ για να διαμορφώσετε το έτσι κι αλλιώς χαριτωμένο AMI στο προσωπικό σας γούστο. Στιλάτο, προσιτό, με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και με εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης, οδηγείται από την ηλικία των 16 ακόμα και χωρίς δίπλωμα αυτοκινήτου, κυκλοφορεί και παρκάρει παντού πανεύκολα, φορτίζει σε οποιαδήποτε μπρίζα και έχει την υποστήριξη και τη σιγουριά μιας επώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Τελικά, το Citroën AMI είναι το ιδανικό όχημα για την πόλη.
απλουστεύει σημαντικά τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις και έχει πλάκα.